Είδες, εύκολο είναι. Αρκεί να αφαιθείς. Λοιπόν, θα σου τηλεφωνήσω αργότερα. Δεν βλέπω τι δω. Έλα, τρομάξτε. Κάντε στην άκρη, κάντε στην άκρη! Τι πάθαμε πάντα. Μάρκο, τι έγινε, με μου πεις ότι ξαναχάλασε πάλι. Όχι ακόμα, δυστυχώς, αλλά όπου να είναι, δεν μπορεί, μόνο δύο κουμπάκια χαλάσανε, τρία. Α, μάλιστα, κατάλαβα τι θες να κάνεις. Θες να ξαναχαλάσει και να ξανάρθει ο τεχνικός και να του φτιάξει ομελέτα. Τον άκουσες, παιδί μου. Τι είπε, δεν τον άκουσες, τι είπε. Αχρίαστος να είμαι, τι σημαίνει αυτό. Πάρε με τηλέφωνο να ξανάρθω. Τώρα καταλαβαίνω γιατί η αγαπημένη σου ταινία είναι το χαμένη στη μετάφραση. Κορόιδε με εσύ. Όχι, δεν βγαίνω, σας φοβάμαι! Εσείς είστε ικανοί να μετεμαχίσετε σαν το τίμιο ξύλο! Μανώλη, βγες έξω, σε διατάζω! Ο Μανώλης θα γίνει δικός μας! Πάμε από το πτώμα μας θα περάσει! Αν το συμβάν θα έδωσε τέτοιο χάρισμα, οφείλει να το επιστρέψει κάνοντας καλό σε όλους μας! Και εσύ, βρε ελπίδα! Κύριε Μαλαφούτη, εσείς είστε! Σας παρακαλώ, σώστε με, διώξτε τους! Δώστε το Μανώλη! Στο λαό! Δώστε το Μανώλη! Στο λαό! Παρακαλώ, τι μαζική ιστερία είναι αυτό, ησυχάστε! Ακούστε με, έχω μια ιδέα. Αντί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, να πάρουμε το Μανώλη να πάμε στο καζίνο, ε! Τι έγινε, ρε Μανώλη, πήγαινε πάνω στο πρώτο να δεις τι κυρίες τι κάνουν, να μην κατιάρχουν τόσο πολύ. Άντε, μπράβο, τα γιώργα. Έχω ανέβει 10 φορές, κύριε Παλαφώτη, και όλα μου λένε θέλουν να γίνουν όμορφες. Αυτό μπορεί να τους πάρει κανένα χρόνο. Ανά, παίρνω τις γυναίκες και φεύγουμε να πιάσουμε καλές θέσεις. Μην άργεστε. Όχι, λίτσα, θα προσέξεις την τσάντα γιατί έχει πολλά λεφτά μέσα. Θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Έλα, ελπίδα, έλα να πηγαίνουμε. Άντε, ρε Μανώλη, τι κάνει ο πατέρας σου, να μην και αυτός προσπαθεί να γίνει όμορφος. Του έχει φθαρεί εδώ αγκώνα στο από τον κουστούμι, κύριε Παλαφώτη, και κάθε και το ματάρι. Καλά. Αγάπη μου, καλησπέρα. Αγάπη μου, αυτό θα πει να ξεκινάει βραδιά με γούρι, κύριε Μαλαφούτη, ε. Γεια σου, τι κάνεις, πώς από εδώ. Είχα πάει σε ένα δερματολόγο εδώ δίπλα να μου κοιτάξει μια ελιά. Ε, και είπα να περάσω. Πολύ κομψός είσαι. Πού πας? Ναι, σε μια κηδεία. Νυχτιάτικα. Θα έχει αγρυπνία πρώτα. Πέθανε ο πατέρας του Μανώλη. Λυπάμαι. Τα συλληπιτήριά μου. Πάει, τι θα θέλετε έτσι τη ζωή. Γεια μου. Να με κι εγώ. Είσαι έτοιμος να κάνεις πλούσιο τον πατέρα σου. Θαύμα. Θανάση, με δουλεύεις. Στέφη, κοιτάξτε, όπως διαπίστωσες μόλις τώρα το ψέμα, δεν είναι στις προδιαγραφές μου. Γι' αυτό λέω καλύτερα να τα αφήσουμε. Μα γιατί, τι έκανα. Τίποτα δεν έκανες, Φωτσάνα. Μια χαρά είσαι εσύ. Εγώ απλά δεν είμαι ερωτευμένος. Τι έβαζε, ε. Νομίζω ότι κλείνει ο λαιμός μου. Θα πάω στο νοσοκομείο. Θες να μείνουμε φίλοι. Όχι, ευχαριστώ. Έχω σκύλο. Εντάξει, πού τα κορίτσια, ρε παιδί μου, μία ώρα. Α, να είμαστε κι εμείς. Έτοιμοι να την άξουμε την μπάντα. Ναι, πάμε. Είμαι σπρώξη, γιατί φορά ψηλά τα ακούω, ε. Πάνε οι συνταξιούλες μας. Πάνε. Εσύ ήρθες για όλα αναθεματισμένα, ούτε μαγικά σε πιάνετε τίποτα. Η κατεμιά σου σφάει κόκα. Για να σας πω κάτι, εσύ λυσάξετε να μην πάρετε μαζί σας το κατσίνο να κάνετε μασκότ. Και μην ξεχνάμε, όταν ακούμε το λαχείο της κυρίας Λίτσας επάνω μου κέρδισε. Ναι, αλλά η κλήρωση είχε γίνει από την προηγούμενη μέρα. Εγώ πώς κατάφερα να χάσω τόσα στα φρουτάκια δεν μπορούσα να καταλάβω. Εγώ στην αρχή κέρδισα, αλλά μετά η μέρη μου είπε ότι το 17 είναι το τυχερό της νούμερο. Παράτανε, εγώ θέω βουρλό. Ήταν ανάγκη να ρίξω όλα τα λεφτά μαζεμένα. Εσύ, Ελπίδα, τι θες και ξανήγες όπου σας, γιατί όλο μέσα και μέσα και μέσα και μέσα. Παιδιά, μην τσακώνεστε, να απλά παρασυρθήκαμε και κάναμε κακή εκτίμηση των πραγμάτων. Καλά, έλεγα εγώ ότι πάμε σε κηδεία. Παρακαλώ. Ναι, Στέφη. Το είχα κλειστό. Ναι, τι μου λες, χωρίσατε. Φοβερό. Τι πράγμα. Ναι, Στέφη, θα το έχω υπόψη μου. Λοιπόν, μερικές γυναίκες δεν σέβονται τίποτα. Αδριάννα, να σε εξηγήσω. Μετά σου μιλάω τώρα, δεν είναι καμία ηθική, ε. Σου μιλάω για καμία αξιοπρέπεια. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τα καλά, έτσι τη χώρισε. Τι βρήκα να μου πει, ρε. Τι βρήκα. Ότι τη χώρισες επειδή τα έχεις λέει με την ελπίδα. Είπε τέτοιο πράγμα. Είπε τέτοιο πράγμα, υποταμπή. Τι καϊνένη. Βέβαια, τόσα φάρμακα που παίρνει έχουν παρενέργειες, την πείραξε. Όχι, Ελπίδα, δεν με τη δικαιολογείς. Δεν είναι τρόπος αυτός για να δημιουργήσουν άλοθη για ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό. Αλλά πρέπει να έχεις κακία στην ψυχή σου. Πρέπει να έχεις πολύ. Να μην έχεις αρχίδες. Αυτά βέβαια είναι όλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, με ψωμί και ελιά. Να, καλά, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα διατηρήσω και τη γραμμή μου. Ευκαιρία να κόψεις και το τσιγάρο. Λοιπόν, κορίτσια, κάτι πρέπει να κάνουμε για να βγάλουμε τα σπασμένα. Θες μέσα.
Κάτι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, τι βλέπετε, κυρία Πέρσα μου? Σκούρα τα πράγματα, πολύ σκούρα. Να το σου βγαίνει ο κρεμασμένος. Και τι σημαίνει αυτό? Κρεμασμένος είναι, τι θες να σημαίνει? Για καλό είναι. Όμως, για στάσου μια στιγμή. Πέφτει ο ήλιος πάνω του. Δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημά μου. Ήλιος είναι αυτός, όλο και μια ακτίδα θα ρίξει. Ευχαριστώ. Να δούμε τώρα τι θα δείξει και ο Ντελβές. Πιες το καφεδάκι σου με την ησυχία σου, γιατί εγώ έχω να κάνω ένα μικρό ταξίδι. Είσαι. Κασίμωσε όμως πρώτα, γιατί αυτό είναι άλλη υπηρεσία. Ωραία. Ναι, Μάρκος Ανδρούτσος. Περιμένω έναν τεχνικό σας. Έχω μείνει χωρίς υπολογιστή. Α, είναι στον δρόμο, έρχεται. Εντάξει, ευχαριστώ. Έλα, σίγασε, μην κάνεις έτσι. Θα τρώει καμιά ομελέτα πουθενά με μπρόκολο. Κρυάδες. Πώς είμαι? Αντάνοιξε, μωρέ. Πώς είπε? Καλημέρα. Παρακαλώ. Ήρθα για τον υπολογιστή. Ο Στέφανος δεν θα ερχότανε? Ναι, αλλά τον ειδοποίησε να την κάνει η γυναίκα του. Πού είναι ο ασθενής? Από εδώ, ελάτε, ελάτε. Για να δούμε, τι πάθαμε. Και ένα αφεντικό καφεδάκι. Κι αν η μοίρα μου σαν κατεμένη. Δεύτερη. Τι κάνετε, κοτσιά, εδώ, τι συμβαίνει? Περιμένουμε το medium. Ποιο medium, δεν υπάρχει εδώ κανένα medium. Τι μοντέν Πέρσα, λένε τα βρίσκει όλα. Λάθος σας λένε. Εδώ δεν υπάρχει καμία μαντάμ Πέρσα, εδώ υπάρχω μόνο εγώ. Τι μας είπατε, πώς θα γίνει. Σας είπατε λάθος, εδώ δεν υπάρχει. Έλα, για πάμε σιγά σιγά, έλα και μου λερώνετε το πλατή σκαλό. Έλα. Γεια σας, θα ξανάρθω την άλλη εβδομάδα. Στο καλό ροπάτε. Η επόμενη. Τι έγινε, ρε, πού πήγαν όλες? Τις έδιωξα. Ήταν κάτι τρελές εδώ που περιμέναν το medium. Εσείς γιατί είστε εντυπωμένοι έτσι? Να σου πω, εσύ δεν είσαι μόνο κατέμις. Βλάκας με περικεφαλαία σκούφο είσαι. Ορίστε, καλή σας όρεξη. Λουκιά, έλα λίγο να σου πω γιατί. Κάνε ένα καλλιτεχνικό ατόπιμα. Δεν κύριε, μου βάζει τα μάτια της νοσταλγίας. Δίπλα την πληγή του έργου, Λουκιά. Δεν βλέπεις ότι είναι ψυχρά, θερμά χρώματα, κόκκινο μπλε, κίτρινο άσπρο. Πρέπει να υπάρχει μια. Και γιατί το φροντίζει και να ξέρεις ότι. Θα αυξήσω τη τιμή από τους πινάκες. Δεν γίνεται να πουλάμε την τέχνη τώρα για ένα ξέρω κομμάτι, ένα κομμάτι ψωμί. Πρέπει να ζήσει ο καλλιτέχνης. Από εδώ και πέρα θα πάει 600 ευρώ το κομμάτι. Ε, και μπορείς να έχεις ψωνίσει λίγο. Άμα το βάλουμε 600 ευρώ, δεν θα το πάρει κανείς. Μπορεί δεν μας λέει, δεν το πάρει κανείς. Είτε χτες το ατελιέ. Ο Σταύρος και πήρε 7. Ο Σταύρος. Έλα εδώ, Σταύρε. Ναι, είπα να κάνω μια μικρή επένδυση. Λουκία, πού να τους βάλω αυτούς? Έχουν έρθει τα κυβότια με τα κρασιά και δεν χωράνε. Γεια Στάκη, πότε ήρθες? Συγγνώμη, τι έχουν οι πινακές μου στην κουζίνα? Τους βάζουμε στην κουζίνα για να μας φτιάχνουν τη διάθεση και να μαγειρεύουμε καλύτερα. Κράτα λίγο γιατί για το φαΐ κάτω. Στάκη, τους πινακές σου δεν τους θέλει κανείς. Πώς δεν τους θέλει? Εγώ τους αγόρασα για να σε βοηθήσω. Συγγνώμη. Λουκία, δεν έχω ανάγκη από την ελεημοσύνη σου. Και να ξέρεις ότι τα χρήματα κάτσε να σε επιστρέψω. Όχι, δεν τα θέλω, δεν τα θέλω. Καλά, εσύ αλλιώς δεν τα έχω. Αλλά εγώ θα στα δώσω πίσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί οι πίνακες σου μπορεί κάποια στιγμή να αξίζουν κάτι και δεν τους κρατήσω. Να σου πω, εγώ πάντως τα δικά μου χρήματα τα θέλω πίσω. Άρα, μεγάλε. Η Λουκία αγόρασε τους πίνακες από λήψη. Εσύ τους αγόρασες επειδή είσαι λάτρης στέφνες μου. Δεν είναι, παιδιά, είμαι ο μόνος που χάνει λεφτά εδώ πέρα. Μήπως γιατί είσαι ο μόνος που τα έχει? Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Στην ένα παραθύρο είδα μια σκιά να μένει, η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει, ανεβαίνει. Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο. Ανεβαίνει, ανεβαίνει.
Τι σου κάνει ένα σκάνδαλο? Πρόκειται για έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Όλα τα φλας στην πολυκατοικία. Δεν έχει τίποτα. Θα κυθεί αίμα εδώ μέσα και το αίμα είναι δύσκολος, λέει, και δεν βγαίνει. Σοβαρά. Δευτέρα στις 9. Τώρα κάθε σπίτι έχει το δικό του πακέτο επικοινωνίας Κοσμοτέ Smart Play. Κάνε το συνδυασμό που θέλεις και κέρδισε έκπτωση 20%. Τώρα, παιδιά, γίνεται ανάκριση στα σκοτάδια. Η ανάκριση θέλει φως. Α, μπράβο. Ναι, αλλά τώρα είπαμε κάνουμε πρόβα για το Σάββατο. Δηλαδή, αυτό το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ είναι η ώρα της γης. Οι πολίτες σε χίλιες πόλεις θα κλείσουμε τα φώτα για μία ώρα και θα δείξουμε ότι λύσει το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι στο χέρι μας. Α, μπράβο. Πάμε πάλι. Διαλέγεις η Φαντής. Διαλέγεις ποιότητα. Πασχαμάνια στα Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour. Κάντε και φέτος οικονομία. Συνεχίστε να συλλέγετε ηλεκτρονικά πασχαλίτσες με την κάρτα Club και κερδίστε δωρο επιταγές. Το 141 έγινε 14844 από τον ΟΤΕ. Από τη νέα ταινία της Barbie, Θαμπελίνα ονειρεμένη λαμπάδα. Η Θαμπελίνα είναι μια λουλουδονεράιδα που αγαπάει και προστατεύει το περιβάλλον. Ζει μέσα στο πανέμορφο λουλούδι της. Τι πολύχρωμα φτερά! Θαμπελίνα ονειρεμένη λαμπάδα και δώρο για σένα λουλουδένιο βραχιολάκι. Ο νονός μου έφερε μια λαμπάδα Hot Wheels με πολλά αυτοκινητάκια. Ο παππούς νόμιζε τον νονό. Ας τα ξέχασε. Και μου έφερε και εκείνος μια. Με τους δεινόσαυρους. Και η γιαγιά μου έφερε κρυφά από τον παππού μια λαμπάδα με τους χρωμακεραυνούς. Και ο μπαμπά του αρέσει η ταχύτητα. Και μου πήρε τη λαμπάδα Ferrari. Φέτος το Πάσχα όλοι έχουμε την ίδια ιδέα. Λαμπάδες Hot Wheels για τους άντρες της ζωής μας. Θυμάστε πόσο χαριτωμένα ήμασταν! Νέα πόνι κιού της Γλυκουλίνια. Τα μωράκια πόνι ήρθαν για να σας κλέψουν την καρδιά. Στο πανέμορφο δωμάτιο της Rainbow Dash, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Νέα πόνι κιού της Γλυκουλίνια και παιδικό δωμάτιο της Rainbow Dash. Την Κυριακή στο Βήμα, King Kong. Η Naomi Watts σαγηνεύει το βασιλιά της ζούγκλας. Μαζί, Κόκοτας, Ξυλούρης, Κατράκης, τραγουδούν Σταύρο Ξαρχάκο. Και τρία χρόνια, Βήμα ΜΕΡ. Επαιτειακό τεύχος με 50 συνεντεύξεις. Βήμα της Κυριακής. Είναι κατευθυνόμενος γόνι. Προχωράει, τρίβει, χορεύει και μιλάει όπως την ταινία. Πιάσε το τηλεχειριστήριο. Προγραμμάτισε το να κάνει πάνω από 1000 συνδυασμούς κινήσεων και φανταστικούς ήχους. Είναι κατευθυνόμενος Wall-E. Εσύ έχεις τον έλεγχο. Μικρή μικρή τίν. Μικρή μικρή τίν. Η καγέρα της τίνεται. Μαγικό. Γίνεται νεραϊδόσπιτο. Μικροσκοπικές νεράιδες. Μικροσκοπικά ζωάκια. Μικροσκοπικά επιπλάκια. Τόσο μικρούλικα που μπορείς να τα έχεις πάντα μαζί σου. Μαγική τσαγέρα Tinkerbell και μικροσκοπική νεραϊδοπαρέα. Η χρυσή μουσική συλλογή του Γιάννη Πλούταρχου έγινε ανάπαστη. Αυτή την εβδομάδα προλάβετε το τρίτο και το τέταρτο CD. Αποκλειστικά στο TV Zapping. Ο θρυλικός τηλεοπτικός detective Τέλης Σαβάλας στον πρώτο κύκλο της πιο επιτυχημένης αστυνομικής σειράς. Από αυτό το Σάββατο η ισοτιμία λύνει δύσκολες υποθέσεις. Πριγκυπομικρούλες της Disney. Οι κολλητές μου κουκλίτσες. Τώρα και λαμπάδες πριγκυπομικρούλες της Disney. Κάνε δικιά σου όποια θες και καλό Πάσχα. 200 ευρώ είναι μεγάλο θέμα. Με κουπόνι εντός της εφημερίδας κερδίζετε 200 ευρώ για αγορές από την αγαπημένη σας μεγάλη αλυσίδα επίπλων. Την Κυριακή αποκλειστικά στο πρώτο θέμα. Λαμπάδες πριγκυπομικρούλες της Disney. Κάνε δικιά σου όποια θες και καλό Πάσχα. Είναι γρήγορο, πολυτελές, super sport. Είναι το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Βρες την τυχερή σελίδα στην Εσπρέσο της Κυριακής και κέρδισε το. Θα είσαι εσύ ο τυχερός. Προσοχή, ξημερώματα Κυριακής, αλλάζει η ώρα. Γυρίστε τα ρολόγια σας στο 14-8-14. Για την επίσημη ώρα Ελλάδος, καλέστε 14-8-14. Όταν βλέπεις τον πιγκουίνο, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
φρέσκο, θρεπτικό γάλα και σοκολατένια ενέργεια που λιώνει στο στόμα για μια φρεσκότατη επαναφόρτιση. Κίντερ Πιγκουί, σύνθημα δροσερής απόλαυσης. Τσιμπάνικα σπαριζάκι, τσιμπάκι τρελό δωράκι. Άνοιξε τις απίθανες δωροκριτώνες και κάνε παιχνίδι. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Οι οικογένειες. Πρέπει τις Κυριακές να κάνουν διάφορα πράγματα μαζί. Αυτά τις κρατάνε ενωμένες και αγαπημένες. Διονύση, εγώ δεν κάθομαι δίπλα στον Θανάση. Δεν τον αντέχω, δεν τον αντέχω. Γιατί μωρέ, ποιος είπε ότι εγώ θέλω να κάτσω δίπλα σου? Έχει και δελφίνια στο δικό πάρκο. Ναι, έχει καρχαρίες. Τι βλακίες λέει αυτό το παιδί. Σταματήστε τώρα. Θα παίξουμε και μπάλα. Την πήρες την μπάλα μαζί? Όχι, αφού του την πήρε ασυλήθιος. Δεν μου την πήρε, μου τη δανείστηκε. Ναι, μου τη δανείστηκε το λέμε τώρα. Του την άρπαξε χωρίς να βγάλει κιχ. Δεν πειράζει, θα πάρουμε άλλη μπάλα. Πατέρα, μην τον κάνεις μαλακό. Για να μην το πω άλλος και θα πάρω τώρα. Φεύγετε. Πού είσαι, αγάπη μου? Δεν βλέπω μπροστά μου από τον πονοκέφαλο. Πήρε ασπιρίνη. Πήρα δύο. Να πας να ξαπλώσεις, εντάξει. Ναι, φτιάχνω τσάκι, πάω. Μάρκο! Όχι, Διονύση το κεφάλι. Με πατέρα! Πάλα που φάνηκε, πήγαμε ρίγο. Πατέρα, αύριο δίνω το δυσκολότερο διαγώνισμα της χρονιάς. Δεν μπορεί να τρέχω στα πάρκα. Δεν θα καθίσουμε πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα. Μην επιμένεις. Κάποια άλλη φορά ίσως. Αυτή την ευγένεια πρέπει να την απέξεις από το Λονδίνο. Άντε, αφήστε τις βλακίες, πάμε. Μάρκο, παιδί μου, έχεις γίνει πάρα πολύ υπεύθυνος. Ναι, γιατί τώρα τελευταία έχει αρχίσει να μ' αρέσει το διάβασμα. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Πάμε τώρα. Πάμε, παιδί μου, και κάτσε. Δίνεις αύριο το δυσκολότερο διαγώνισμα της χρονιάς, ε? Βέβαια το δίνω. Εσένα πώς πάει ο πονοκέφαλο? Αχ, δεν σε βλέπω από το πονοκέφαλο. Ή τότε πάμε πάνω να τον κάνουμε καλά. Για πάμε. Υπεύθυνο παιδί έχει γίνει ο Μάρκος. Ναι, για να δούμε. Εσείς πήρατε πιστή και ρωταίστε τις μαϊμούδες. Το Θανάση εννοείται. Ναι, εγώ για τη Φίφη πήρα. Ηρεμήστε, βρε παιδιά. Επιτρέπεται να ταΐζουμε τα ζώα? Αν είναι ο φύλακας εκεί, δεν επιτρέπεται. Αν όμως λείπει, επιτρέπεται. Λοιπόν, ξεκινάω. Βρε Διονύση μου, βρέχει. Δεν ξεκινάω. Αλλά δεν ανησυχώ, ένα συνεφάκι είναι όπου λένε ο καιρός θα ανοίξει. Λες. Σίγουρα. Μερικές φορές φοβάμαι να θέλω κάτι πολύ. Γιατί φαίνεται το ματιάζω. Γενικά, όταν περνάς πολύ καλά, κάτι συμβαίνει και στο χαλάει. Νερό λίγο εσύ. Ούτε εδώ, μόνο μου. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Ε, πού? Πού, Έλα, μωρή, παιχτούρο, μαύρο τσουκαλέ. Πατέρα, θα ανοίξει ο καιρός, γιατί λίγο χλωμό το βλέπω το πράγμα. Εγώ το βλέπω πολύ χλωμό. Κατάλαβα. Θα την ξεχάσουμε την εκδρομή. Κρίμα, μωρέ. Τι είχα πάρει τόσο φιστίκια μαζί μου. Γιατί? Νόμιζα ότι θα πίναγε. Ναι. Ελένη μου, η κατάσταση στην οικογένεια έχει ξεφύγει. Έχουμε βγει εκτός ελέγχου. Διονύση μου. Φταίει το βρώμικο το μάτι σου. Hey! Γρήγορα επάνω όλοι να αλλάξετε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα να στεγνώσετε. Γρήγορα, μην κρυώσετε. Τι πάθαμε σήμερα, Ελένη μου? Κοίταξε, ή να πηγαίνεις εκδρομή ή να μην πηγαίνεις. Άμα πηγαίνεις πρέπει να το ευχαριστήσεις.
λυπηθώ! Δεν θα λυπηθείς! Δεν θα σε λυπηθώ καθόλου! Δεν θα λυπηθείς, γιονταράκι μου! Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, είναι το δεν είναι. Μην το καθερίνα που είναι το άλλο. Είναι το προηγούμενο. Εμείς τι κάνουμε; Μου μπορείτε να τα ρίξουμε τώρα. Εσύ είχες πονοκέφαλο και εσύ είχες διάβασμα έξω να μην σας βλέπουμε στα μάτια μας. Στα τσακίδια. Εσύ το δωμάτιό σου και εσύ το δικό σου. Και δεν θα βγείτε μέχρι ο τέρας. Πατέρα, μπορώ να σου εξηγήσω. Δεν σου εξηγώ καθόλου. Μην γιονίζουμε τα μάτια κανένα κεφαλικό. Πάρε με τις ανάσεις. Δεν το συζητήσουμε σήμερα, αύριο, έτσι. Η κατάσταση χρειάζεται ψυχραιμία. Μπαμπά, εμένα καινούργια μπάλα, πότε θα μου πάρεις? Λόγος γκάις. Δεν ξαφανείς. Σιου. Για έλατε μια στιγμή μέσα. Καθίστε. Ακούστε με προσεκτικά. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Αυτό που έγινε στο σπίτι δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Έγινε ακατανοητός. Είναι ασέβεια στην οικογένειά σας, στα αδέρφια σας και στους γονείς σας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να την καταστρέψετε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Εμάς, μωμό, ποιος θα μας καταλάβει? Δεν θα παίξουμε την κοροκυθιά τώρα, δεν θα ξαναγίνει. Τελείωσε! Έτσι και σας βλέπω τα αδέρφια σας, καβάλλοντας πάνω στον άλλον. Δεν ξέρω πού να κρυφτούμε. Ρε ζήλυμπρα θα γίνεται. Μα παντρευτείτε με εμείς. Εσείς γύρισατε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Θα τρελαθώ. Δηλαδή, το είχατε οργανώσει. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο. Βέβαια υπήρχε οργανωμένο σχέδιο. Σε αυτό το σπίτι δεν μπορούμε να μείνουμε ποτέ μόνοι μας. Έχει συνέχεια κόσμο. Δεν μας αφήνετε να κοιμηθούμε εκεί έξω και τι να κάνουμε κι εμείς. Θα τρελαθώ, δεν είμαι καλά. Διονύση μου, ψύχρεμα. Τι ψύχρεμα, Έλενη μου. Ακούω να σου πω. Αυτές οι μαγκές εδώ μέσα δεν περνάνε. Εδώ θα γίνεται αυτό που λέγω, γιατί είναι το σπίτι μου. Αντε πάλι με τα μου και τα μου. Είναι και δικό μας σπίτι, εντάξει. Δεν κατάλαβες, μικρέ. Αυτό δεν είναι το σπίτι μου, γιατί εγώ πληρώνω τους λογαριασμούς. Δεν ξέρεις γιατί πληρώνω τους λογαριασμούς? Γιατί είναι το σπίτι μου! Το σπίτι μου, οι λογαριασμοί μου, το ένα μου, το άλλο μου! Με προκαλείς! Όχι, μπαμπά, δεν σε προκαλώ. Σε βαρέθηκα. Και ξέρεις τι λέω? Όχι, ούτε θέλω να μάθω. Λέω ότι θα φύγω από το σπίτι. Από το σπίτι σου! Και αν φύγει ο Μάρκος, θα φύγω κι εγώ μαζί του. Μα τι λέτε, δεν έχετε καθόλου μυαλό? Πού θα πάτε χωρίς λεφτά? Θα δουλέψουμε. Θα δουλέψουμε. Αν νομίζετε ότι θα δείτε το μαγαζί, ξεχάστε το. Και από εμάς δεν υπάρχει ούτε ευρώ. Ναι, γιατί εμείς στο μαγαζί θα ερχόμασταν. Δεν πεθαίναμε καλύτερα από την πείνα. Τι ακούω, Θεέ μου, τι ακούω? Δεν διασυνέλθετε. Θα πάμε με τους άστεγους. Θα τρώμε από τα συσίδια του Δήμου. Από τα συσίδια του Δήμου. Και τώρα να μας συγχωρείτε, αλλά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Έχουμε να πάμε σχολείο, να βρούμε δουλειά και σπίτι. Την άκουσες την κόρη σου γλώσσα που έβγαλε? Αυτή το παρασέρνει. Διονύση, τι θέλεις τώρα, να τσακωθούμε μεταξύ μας? Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου, οπότε μιλάς στα παιδιά, είσαι ο καλύτερος. Χάλια τα κάνεις πάλι, χάλια! Καλημέρα, Σπύρο. Βίτη, για να είναι καλή ημέρα μου, θα πρέπει να τα ξαναφτιάξεις με το μάκι και να ξεκουμπιστεί από το σαλόνι μου. Κάποιες μέρες είναι ούτως ή άλλως καλές. Ναι. Σπύρο, παρακολουθώ κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής με έναν συγκλονιστικό συγγραφέα. Οπότε δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ με το μάκι. Δείτε, αρμένα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ, ο Μάκης και ένας χιμπατζής, θα προτιμούσα για συγκάτοικο το χιμπατζή. Τα λόγια μου έρχεσαι. Κοίταξε, Σπύρο, εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ πίσω το μάκι. Αν δεν δω να γίνεται μέσα του μια επανάσταση, μια ανατροπή, αν δεν δω ότι αναδύθηκε από μέσα του μια συνειδητότητα της εξαθλιωμένης ηθικής του υπόστασης, του υπαρκτού του γίγνεστε. Βίτη, ο μάκης δεν γίγνεστε. Τότε δεν γίγνεστε να τον δεχτώ κι εγώ πίσω. Κοίταξε, Σπύρο, έχω περάσει σε μια άλλη σφαίρα αυτογνωσίας. Αν με πυροβοληθεί ο άνθρωπος, όλα μπορούν να γίνουν. Και αυτός ο συγγραφέας είναι ωραίος και θα μου μείνει εμένα μανάτι ο Μάκης στον καναπέ. Ένα θα σου πω και να το θυμάσαι από μένα. Η ομορφιά είναι μέσα μας. Ο έρωτας είναι ένα κομμάτι αυτής της κρυμμένης ομορφιάς. Και τώρα άσε με, σε παρακαλώ, γιατί γράφω ένα δοκίμιο πάνω στο τελευταίο του βιβλίο. Στο συστήνω ανεπιφύλακτα. Ποιο? Κάμα σούτρα, 30 επικίνδυνες τάσεις. Εγώ για να μάθω 30 επικίνδυνες τάσεις θα χρειαστώ άλλη μια ζωή. Εσύ δεν τις μάθεις και τις 30. Καλημέρα, Σπύρο. Τι εκδόσεις είναι? Κατάλαβα. Καλημέρα, Σπύρο. Αν
άντρες γουρούνια δολοφόνοι. Τρέσι έχει εξαφανιστεί. Τη τηλεφωνώ και δεν το σηκώνει. Υπόγεια γκαρσονιέρα στη Μαγούλα. Ρε Μαρκό. Το μόνο που βρήκα, το πιο φθηνό, ήταν υπόγεια γκαρσονιέρα στη Μαγούλα. Ρε εσύ μου ακούς, με γράφεις. Τι ψάχνεις εκεί? Ψάχνουμε σπίτι να μείνουμε με την Εύα. Γιατί και τώρα μαζί δεν μένετε? Να φύγουμε από αυτό που μένουμε και να μείνουμε σε ένα δικό μας. Σπίτι δικό σου και τη Σεβάς? Ναι, ρε φίλε, τσακώθηκα με τον πατέρα μου. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να φύγουμε, να πάμε να μείνουμε δυο μας. Δικό σου και τη Σεβάς? Α, είσαι ηλίθιος. Ναι, δικό μου και τη Σεβάς. Δηλαδή εξασφάλισα στέγη. Ο ερωτάς μας δεν θα είναι πια άστεγος. Θα το στείλω με μήνυμα στην Αφρουλά μου. Τι έγινε, έβρεκες τίποτα? Εγώ θα μας βρω σπίτι. Μας, όταν λες μας. Φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν. Κοίτα, δεν θέλουμε να ασχοληθείς καθόλου. Καθόλου δεν θέλουμε να ασχοληθείς. 80 τετραγωνικά. Ωραία. Διπλό κρεβάτι. Πολύ ωραία. 600 ευρώ. Μια χαρά που είδε. Κάθε πόσους μήνες? Α, κάθε μηνά. Α, καλά, καλά. Εντάξει, αφήστε το. Χαίρετε. Εγγύηση. Τι εγγύηση? 18 χρονών είμαστε. Τρία ενίκια. Τι είπατε? Να μοιραστούμε το σπίτι. Με μια οικογένεια ενδών. Α, Ιρακινών. Κλείστο. Τι λένε αυτοί, ρε. Γαμώ, το σε παγκάκι μας βλέπω να την βγάζουμε. Τι ήθελα και μίλαγα για τους άστεγους. Δεν το βάζουμε κάτω. Ειδικό ακμεό. Εμείς έχουμε δίκιο, όχι εκείνη. Δεν το βάζουμε κάτω. Έτσι. Ρε παιδιά, να πάρω τα κλειδιά της νέας ζύχνης. Γιατί μωρέ, τζάμπα το έχουμε το σπίτι. Για τρίποντο στα δώρα, έλα στο Γερμανό. Μπες στην κλήρωση για τρεις απίστευτες Porsche Cayman και πολλά άλλα απίθανα δώρα. Γερμανός, και είσαι μέσα. Έχεις μπλεξιά σχήμα, το ξέρεις. Στα χέρια του νόμου. Εγώ δεν είμαι μέρα του, μπορείστε. Να σε έχει ο Θεός καλά. Τι λες ρε μπαμπά, σου λέω ότι μας έδωσε και του λες και μπράβο. Στα δίχτυα του έρωτα. Ένας πεθερός τον Σόλι. Λάκης ο Γλυκούλης. Τώρα και στο εξής, θα έχεις ένα σήμα. Τρίτη στις 9. Για τρίποντο στα δώρα, έλα στο Γερμανό. Μπες στην κλήρωση για τρεις απίστευτες Porsche Cayman και πολλά άλλα απίθανα δώρα. Γερμανός, και είσαι μέσα. Μεγάλη Σωτητέρη. Σε τρέχει η μέρα. Άσε το γάλα να τρέξει. Από τη Δέλτα. Πιάσε το γάλα να τρέξει. Ο Τζόκερ ξανασκυπά. Ο Μπάτμαν επιστρέφει πιο δυνατός από ποτέ με τη λαμπάδα φωτεινά σήματα. Ενεργοποίησε την ασπίδα, στείλε μυστικά φωτεινά σήματα. Γίνε ανίκητος με τη λαμπάδα Μπάτμαν φωτεινή ασπίδα. Τα πιο διάσημα αυτοκίνητα έγιναν μίνι και έρχονται σε πολλά νέα σχέδια. Ζήσε τις περιπέτειές τους στη λαμπάδα με την πίστα. Απίθανες κόντρες. Βάλτε κάψιμα, πάρτε θέσεις, φύγαμε! Ποιος θα είναι ο νικητής? Νέα πρόκληση στη λαμπάδα. Απίθανες κόντρες. Τα πιο φευγάτα αυτοκίνητα τώρα μεταμορφώνονται στη δική σου λαμπάδα. Άλλαξε χρώμα στους χρωμοκεραυνούς με κρύο και ζεστό νερό. Αλλάζουν στη στιγμή. Μεταμόρφωσέ τα ξανά και ξανά στο δικό σου συνεργείο. Η απόλυτη μεταμόρφωση σε περιμένει στη λαμπάδα το συνεργείο των χρωμοκεραυνών. Hot Wheels αγωνιστική φόρμουλα. Γέμισε το τεπόζιτο, σύνδεσε την Αγγλία και φούλαρε τη φόρμουλα. Αποσύνδεσε την Αγγλία και πάτα το κουτί. Θέλεις περισσότερη ταχύτητα? Άλλαξε υδρό, δεν σου φεύγει. Hot Wheels αγωνιστική φόρμουλα. Μπορώ η λαμπάδα. Τα Hot Wheels μπαίνουν στην εποχή των δεινοσαύρων με τις νέες πίστες Trick Tracks. Γρήγορα! Μπορεί να τους ξεφύγεις. Νιώσε την απόλυτη δράση με τη λαμπάδα δεινόσαυρος. Μαζί και ηλεκτρονική κονσόλα για παιχνίδι στον υπολογιστή. Όλα στη λαμπάδα δεινόσαυρος από τα Hot Wheels. Η μόδα είναι τώρα στα χέρια σου. Στο μοντέρνο σαλονάκι θα φτιάχνεις τα νύχια σου με τη φίλη σου. Τώρα έχεις τα πιο μοντέρνα νύχια. Στολισέτα με απίθανα αυτοκόλλητα. Στο σαλόνι ομορφιάς θα περάσετε τέλεια. Όλα στη λαμπάδα Barbie Super νύχια και σαλόνι ομορφιάς. Τι λες να κάνουμε, Πόλη? Το βρήκα! Πάμε στην πισίνα! Εύκολο! Στην πισίνα της Πόλη. Είναι και τζετ σκι πολυθρονάκι. Όλα στη λαμπάδα Polly Pocket. Θε
Θέλω να γίνω πριγκίπισσα ή λουλουδονεράιδα, επειδή αγαπάω το περιβάλλον. Αγαπάω και τα κουταβάκια, όμως μου αρέσει και να φτιάχνω τέλεια τα νύχια μου και να γράφω στο ηλεκτρονικό μου ημερολόγιο. Ας είχα μια λαμπάδα Μπάρμπι. Wow, Μπάρμπι! Σε ευχαριστώ, Νονά. Τη λατρεύω την Μπάρμπι. Και εμείς την εμπιστευόμαστε. Καλό Πάσχα από την Μπάρμπι. Είναι γρήγορο, πολυτελές, σούπερ σπορ. Είναι το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Βρες την τυχερή σελίδα στην Εσπρέσο της Κυριακής και κέρδισέ το. Θα είσαι εσύ ο τυχερός. Sexy L. Σου κλείνει το μάτι. Με L Makeup Guide και L Decoration. Δώρο, μια πολυτελής μεγάλη τσάντα από βινίλ. Για όλες τις ώρες. L. Hot. Όπως εσύ. Κόνταρ, ο θρυλικός τηλεοπτικός detective Τέλης Σαβάλας στον πρώτο κύκλο της πιο επιτυχημένης αστυνομικής σειράς. Από αυτό το Σάββατο, η ισοτιμία λύνει δύσκολες υποθέσεις. Άλλαξε το με Geox. Geox, το παπούτσι που αναπνέει. Περισσότερα λαχανικά. Τώρα όλα τα παιδιά παραδίδονται στις λαχανομπουκές. Τις νέες λαχταριστές κροκέτες λαχανικών από τον Μπορμπαστάθη. Για περισσότερα λαχανικά, περισσότερη απόλαυση και υγεία. Λαχανομπουκές Μπορμπαστάθης. Κάντε λαχανομπουκές, όχι πόλεμο. Εντός έδρας νίκησε. Ελπίζω να συνημέρωσε ο δικηγόρος για το διαζύγιο. Είστε σαφανική. Χώρισα, παππού, χώρισα. Σαφανική. Όχι, ρε παππού. Η μονοεδρική, η κάλπη θα δείξει. Όπως μου έδωσε το φάκελο, έτσι τον έδειξε. Μπράβο. Αφού θέλει πόλεμο, θα τον έχει. Θα φοβηθήκαμε τώρα. Τώρα θα τον έχει. Η Νεοδημοκράτη στα Πεθερά. Τα αποτελέσματα, Τρίτη στις 10 και 4. Να! Θανάσιμη Πεθερά. Βιέσας προπρόσωποι με τη χλωρίνη Kleenex Advance. Πελένη μου, ο Γιαννάκης πρέπει να γίνει άντρας. Πρέπει να μάθει τις υποχρεώσεις του και τα δικαιώματά του. Να μην είναι φίλο του κάνουν ό,τι θέλουν. Ωραία διαπαιδαγώγηση. Να τα αφήσει ήσυχο, μωρό παιδί. Ιθυγένεια, τα παιδιά και τα σιλιά όπως σταμάτησε. Πελένη μου, δεν είναι εγώ που σε θέλω. Δεν σου πω. Τηλεφώνησε την κοντήρια. Ναι, τηλεφώνησα. Και? Είπαν ότι θα περάσουν σε 10 λεπτά να πάρουν τα πράγματά τους. Να πάνε στο καλό και άρα στα πανιά τους. Βρε Διονύση μου, δεν είναι καλό να πηγαίνεις κόντρα στο παιδί σου. Δεν βγάζει πουθενά. Πρέπει να φανούμε πιο έξυπνοι από αυτούς. Θες να πεις ότι είμαι βλάκας? Όχι. Απλώς πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Θυμήσου το όταν έρθουν, έτσι. Προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Έτσι. Ας το πάνω μου. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Ας το δώσω με ένα προσαρμογή και αμόλις έμε. Παιδί μου, τη ζήτησες την μπάλα πίσω? Τη ζήτησα. Και? Τη θέλει λίγο ακόμα. Δεν πειράζει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Θα σου πάρω άλλη. Γιατί παιδί μου να του πάρει άλλη? Δικιά του δεν είναι. Πρέπει να πάρει να τη ζητήσει. Ελάτε ρε πες. Φέρνει την μπάλα πίσω. Δεν στη δίνει. Πουτ! Πατ! Του κάνει μαύρο, το ξέρει τι πες. Γιατί αγόρι μου δηλώσει, είσαι βρε, πρέπει να είσαι άντρα, ρε, είσαι μαύρο τσούκαλο. Θα δεν φταίει εσύ, αγόρι μου. Και είσαι ο χαμένο ο πατέρα σου που είναι πολύ μαλακό. Κανονικά έπρεπε να σα φαλιαρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να σφίξουν λίγο η κόλλη. Αλλά δεν. Ευτυχώ που δεν έχει παιδιά. Είδαμε και εσένα που έχει πώ έχει καταδείξει την κόλλη σου. Κάνει και πέρα το φαϊτό Μικαήλ. Είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Τα βογαλάκια μας και φεύγουμε. Να πάτε στο καλό. Στο καλό? Ευχαριστούμε. Χαίρεσαι που φεύγουμε. Δεν είπε στην Αγγλία τα παιδιά φεύγουν από νωρίς. Μόλις πάνε 19-20. Επειδή εμείς είμαστε πιο μοντέρνοι και κυρίως πιο αριστεροί, θα διώχνουμε τα 17. Εγώ είμαι 18. Α, έπρεπε να έχεις φύγει από πέρσι. Πόπο μου διέφυγε τελείως. Αλλά και ο Θανάσης αφήνει το σχολείο. Δεν θα φύγει, δεν θα κάτσει. Ο Γιαννάκης, μόλις τελειώσει το δημοτικό, δεν θα φύγει να νιώσει ανεξάρτητο το παιδί. Τι λέμε τώρα? Εντάξει, εντάξει, καταλάβαμε. Σας χαιρετούμε και φεύγουμε. Όχι, όχι, έπαμε μια στιγμή να μιλήσουμε. Πού πάτε, πιάσατε σπίτι? Όχι ακόμη. Κοντά είμαστε όμως. Ναι. Και πού θα φάτε απόψε, γαλλικό, ταϊλανδέζικο, κινέζικο και κυρίως πού θα κοιμηθείτε? Μάλλον το σκόπο για σουίτα στο Χίλτον. Πάμε κάτω να φάμε. Και μετά συζητάμε. Στο σπίτι του! Το φαγητό του! Όχι, καλύτερα, μη σας επιβαρύνουμε! Βρε παιδιά, με τι θα πληρώνετε το ενίκιο? Το φως, το νερό, το τηλέφωνο.